Δεσμευόμαστε ότι θα δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη του. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έχουμε και πρόγραμμα. Πρώτιστο όμως καθήκον αυτή την ώρα είναι να σταθούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στον αγρότη και το κάνουμε ήδη όταν πλήττεται η παραγωγή του. Καταγράφουμε ήδη τις ζημιές και θα αποζημιώσουμε άμεσα με χρήματα του ΕΛΓΑ το ζωικό κεφάλαιο και τη φυτική παραγωγή που καταστρέφεται σε όλη τη χώρα από τις πλημμύρες. Από την Ήπειρο μέχρι τη στερεά Ελλάδα και τον Εύρο. Δίνουμε έκτακτη ενίσχυση για ζωοτροφές όπου υπάρχει ανάγκη και σε σύντομο χρόνο θα αποζημιώσουμε τις καταστροφές στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και στο φυτικό κεφάλαιο. Παράλληλα, οφείλουμε να σταματήσουμε την καταστροφή του παραγωγικού ιστού της κοινωνίας της Υπαίθρου. Και αυτό θα κάνουμε πρωτίστως με το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Υπουργείου και τη σωστή διαχείριση των πόρων του, με στοχευμένα μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήματός του και είναι η κατάργηση του ένφια στα χωράφια, στους στάβλους και στις αποθήκες, καθώς και της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%. Καθορίζουμε και για τους αγρότες αφορολόγητο καθαρό ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ που θα μείνει εκτός της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων. Δεύτερον, η μείωση του κόστους παραγωγής με την καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος και τη σταδιακή κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ώστε να φτάσουμε όσο γίνεται γρηγορότητα στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μέλλον να καταλήξουμε στο αγροτικό πετρέλαιο που είναι το κύριο ζητούμενο εδώ και χρόνια του αγροτικού χώρου. Και τρίτον μέτρο είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους που είναι το σύνολο των αγροτών. Στοχευμένα μέτρα που αφορούν την παροχή ρευστότητας και είναι πρώτον η ρύθμιση των αγροτικών χρεών στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, η αναστολή πληστηριασμών περιουσιακών στοιχείων αγροτών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία. Γη, μηχανήματα, αποθήκες δεν θα αφήσουμε να φύγουν από τον αγροτικό χώρο. Τρίτον, η ίδρυση τράπεζας ειδικού σκοπού ώστε να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση και η διάθεση των προϊόντων. Στοχευμένα επίσης μέτρα που αφορούν στην τεχνοκρατική στήριξη και είναι πρώτον η επαναφορά των δημόσιων υπηρεσιών στην Ήπειθρο. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο δίκτυο γεωργικών εφαρμογών και έρευνας απλωμένο στην περιφέρεια και σε κάθε δήμο, στο οποίο θα υπηρετούν έμπειροι γεωτεχνικοί αλλά και όλοι οι γεωτεχνικοί στην αρχή της επαγγελματικής τους καριέρας και ξεκινάμε άμεσα από τον κτηνίατρο εκτροφής. Δεύτερον, η ίδρυση τράπεζας γενετικού υλικού με έδρα τη Θεσσαλονίκη για να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τις συλλογές γενετικού υλικού. Τρίτον, προχωρούμε στην ορθή αποτύπωση των βοσκήσιμων γεών με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών πόρων. Η μέχρι χτες αντιμετώπιση, αγαπητοί συνάδελφοι των βοσκοτόπων, αποτελεί τη χειρότερη περίπτωση ανικανότητας των ζητημάτων στη διαχείριση των ζητημάτων διακυβέρνησης της χώρας. Στοχευμένα επίσης μέτρα θα υπάρξουν για την απορρόφηση και τη σωστή μάλιστα αξιοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπου υπάρχει μία υστέρηση της τάξης των 700 εκατομμυρίων και θα τα διοχετεύσουμε για την κάλυψη όχι μόνο ζημιών του χώρου αλλά κυρίως για την υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος για την κτηνοτροφία που θα έχει ως στόχο την ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου. Στο σχέδιό μας βασική παράμετρος για την αγροτική δραστηριότητα θα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και αυτή θα επιτευχθεί με την επιθετική προβολή των αγροτοδιατροφικών και αγροτοτουριστικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Δεν υπάρχει σήμερα οργανωμένη αγροτική εμπορική εξαγωγική πολιτική. Είδατε τι πάθαμε με τη χαρακτηριστική περίπτωση στην αποτυχία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τη φέτα.
Αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα επίσης και με προστιθέμενη αξία. Γιατί έχουμε υπολογίσει ότι, τελειώνω κυρία Πρόεδρε, ότι 1% προσθήκη στο προστιθέμενη αξία στο αγροτικό προϊόν σημαίνει τελικά 5% αύξηση στο αγροτικό ΑΕΠ. Είναι πολλά και αφορούν είτε ιδιαίτερα τους συνεταιρισμούς, γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με την εξυγίανση, όπου εκεί θα αποδοθούν ευθύνες και για φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αλλά και θα αναγεννήσουμε τους συνεταιρισμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών. Αξιοποιούμε όλους τους παραγωγικούς πόρους. Θα πούμε πολλά για τράπεζα γης, για να αξιοποιήσουμε όχι μόνο την γη του δημοσίου, η οποία σήμερα δεν αξιοποιείται, αλλά και τα κίνητα του αγροτικού χώρου, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε έναν τομέα τον οποίον έχουμε ανάγκη ως χώρα. Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να πω περισσότερα. Απλά στην αυριανή συνάντηση που θα έχουμε στο Υπουργείο Γεωργίας με τους αγρότες που είχαμε βρει στα μπλόκα την περασμένη περίοδο, θα πούμε όλες μας τις δεσμεύσεις για τον αγροτικό χώρο και βέβαια και αύριο βράδυ στη Λάρισα στην έκθεση την γεωργοκτηνοτροφική της περιοχής. Άρα λοιπόν έχουμε πρόγραμμα για ένα πρωτογενή τομέα και επειδή άκουσα πολλούς να διαμαρτύρονται, υπάρχουμε, έχουμε τη θέληση και θα υλοποιήσουμε πολλά πράγματα για τον αγροτικό χώρο. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.